πάμε. Υπήρχαν πολλές ανομαλίες στο έδαφος και δεν μπορούσαμε να φτάσουμε στο σημείο που έπρεπε να στηθεί το θερμοκήπιο. Έγιναν διάφορες έτσι προσπάθειες για να ισιώσει το μέρος, για να μπορέσουμε να έχουμε προς τα εδώ πρόσβαση τα αμαξίδια, γιατί κακώς δεν μπορεί εύκολα ένα αμαξίδιο να κατέβει. Δεν έχει ολοκληρωθεί ο εσωτερικός χώρος, όπως βλέπετε, αλλά είναι πολύ δαπανηρό αυτό το έργο. Εμείς προσπαθήσαμε όσο μπορέσαμε, μας τύχησε γύρω στα 18 χιλιάρικα, γιατί φτιάξαμε και ένα τοιχείο εδώ από κάτω, επειδή έχει ποταμάκι και προκειμένου να μην μας δημιουργείται πρόβλημα, κάναμε το τοιχείο. Και πάλι όμως όλα αυτά, σωληνώσεις, το πηγάδι το οποίο επίσης ήταν ανενεργό, βάλαμε εμείς σε μηχανή, δηλαδή μηχανισμό ώστε να μπορεί να αδλεί το νερό. Καθαρίστηκε βέβαια. Εν πάση περιπτώσει είναι τόσες οι ανάγκες ακόμα που θα θέλαμε έτσι να το δείτε λιγάκι πιο ζεστά, όπως είχατε δει και το θερμοκήπιο, γιατί πέρα από το γεγονός της εξομάλυσης του εδάφους, ώστε να μπορούν άνετα τα παιδιά, γιατί ακόμα και αν δεν είναι στο αμαξίδιο, ένα παιδί με δυσκολία στη βάδιση, δεν είναι εύκολο να κατέβει, ας πούμε, έστω και αυτό το σημείο, όπως η κυρία Ειρήνη. Θα θέλετε like ένα ramp. Αφού και εμείς δυσκολευτήκαμε. Να τα. Και επίσης, αυτό είναι ένα παλιό κτίριο που υπήρχε μέσα εδώ. Δεν ήταν ακριβώς έτσι, αλλά το βγάλαμε τα περιτά και να μπορέσουμε να ανοίξουμε διάδρομο, να μπορούν να μπουν τα φορτηγά. Είχαμε και τέτοιο θέμα. Είναι το περίφημο θερμοκήπιο. Μας. Εδώ έχει ωραίο μαϊντανό, Όλο το χρόνο έχει μαϊντανό. Όλο το χρόνο. Όλες τις βιολογικό μαϊντανό. Μάλιστα. Και είναι τα προϊόντα, όλα τα προϊόντα είναι βιολογικά. Και μελιτζάνες αυτό που λες. Και μελιτζάνες. Πιπεριές. Και πιπεριές. Το θέμα δεν είναι η παραγωγή, είναι που ασχολούνται τα... Αυτό. Ναι. Εμάς ο σκοπός μας είναι να καλλιεργήσουμε όσο μπορούμε περισσότερα πράγματα για να μπορέσουν κάποια από τα παιδιά να ασχοληθούν επαγγελματικά. Θα κάνετε και το χειμώνα, έτσι. Και το δίνει χαρά των παιδιών. Είναι σαν που μας δίνει και εμάς, αν κάνουμε κάτι.